Ανεβαίνει η ένταση στην περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, όπως αναφέραμε στο πενταπόσταγμα. Ενώ σου λετσάρει ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο που αναζητείται από την Αμερικανική Αρμάδα εν μέσω ναυτικής ασκήσεως του ΝΑΤΟ. Στο παιχνίδι έχουμε πιθανόν και το Ισραήλ που έστειλε αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πληροφορίες φέρουν Ρώσους και Αμερικανούς να παρακολουθεί ο ένας τον άλλον στο Ιόνιο Πέλαγος, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος είναι ο λόγος που βρίσκονται εκεί τα πλοία των δύο χωρών. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε στα σκαριά ρωσική προσπάθεια να εμποδιστεί η πρόσβαση στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο πλοίων του ΝΑΤΟ, όσο και αν αυτό ακούγεται εξωφρενικό, ενώ η επίδειξη ισχύως είναι ένα ακόμη σενάριο από την πλευρά της Μόσχας, κυρίως με την παρουσία του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου στην ευρύτερη περιοχή. Η ξαφνική εμφάνιση ενός ρωσικού πυρηνοκίνητου υποβρυχίου στη Μεσόγειο έχει θέσει τους Αμερικανούς σε ύψιστη ετοιμότητα, αναφέρουν ξένες πηγές. Το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Σόχου ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έστειλε ένα πυρηνοκίνητο υποβρυχίο στη Μεσόγειο θάλασσα για να απειλήσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Bush. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο είναι νεοεισερχόμενο στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους, αντικαθιστώντας το αεροπλανοφόρο Truman, το οποίο είχε σταθμεύσει στην περιοχή αυτή εδώ και 6 μήνες. Λίγο πριν το USS George Bush προλάβει να απολαύσει τον ήλιο της Μεσογείου, ένα ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο έκανε την εμφάνιση του ξαφνικά στη Μεσόγειο θάλασσα, αναγκάζοντας το αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να ξεκινήσει διεξοδικές έρευνες στην περιοχή, γράφουν οι Κινέζοι. Η ένταση είναι κατανοητή, διότι δεν είναι ακόμη κατανοητές οι προθέσεις των Ρώσων, οι οποίοι αποτελούν όντως απειλή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, Αμερικανοί αξιωματικοί ανησυχούν όχι μόνο γιατί δεν έχει εντοπιστεί το ρωσικό υποβρύχιο, αλλά γιατί δεν γνωρίζουν τι είδους τύπου υποβρύχιο είναι, για να συμπεράνουν άμεσα τι τύπο βαλιστικών πυράβλων μπορεί να μεταφέρει. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να είναι υποβρύχιο στρατηγικών πυράβλων Project 941 Belgorod, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα υποβρύχια στον κόσμο. Είναι επίσης πιθανό το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο να είναι το Severodvinsk, το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πυράβλους κρούς τέταρτης γενιάς βαλιστικούς πυράβλους. Οι Κινέζοι αναλυτές πιστεύουν ότι το ρωσικό υποβρύχιο ευρίσκεται στην ελληνική θάλασσα του Ιωνίου ή της Αδριατικής για να κάνει έκπληξη στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και να τις προειδοποιήσει για τυχόν απερίσκεπτες ενέργειες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.